Ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής της Αμερικανικής Βουλής βρέθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Δέχθηκε βροχή ερωτημάτων από τους βουλευτές για την ενκρυπτό κατάσχεση τηλεφωνικών αρχείων του πρακτορείου Associated Press από το Υπουργείο. Δήλωσε όμως πως έχει περιορισμένες απαντήσεις για την υπόθεση. Ασκείται πολύ έντονη κριτική για την έκταση αυτής της έρευνας. Γιατί το Υπουργείο έπρεπε να κατασχέσει τα αρχεία 20 ανθρώπων για μια μακρά περίοδο 2 μηνών, γιατί εγκρίθηκε μια τόσο ευρεία έκταση έρευνα, διερωτήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής. Την υπόθεση παρακολουθούσε ο αναπληρωτής Υπουργός. Δεν γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους η έρευνα έγινε όπως έγινε, διότι απλά δεν έχω σχέση με την υπόθεση, απάντησε ο Υπουργός Eric Holder. Ο Holder ρωτήθηκε επίσης γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ζήτησε τα αρχεία από το Associated Press όπως προβλέπεται από το νόμο. Εκείνος απάντησε πως υπάρχουν εξαιρέσεις στην απέτηση του νόμου. Η υπόθεση που ανέκυψε μετά από τις επίσημες καταγγελίες του Associated Press εγείρει σειρά ζητημάτων για την ελευθερία του τύπου στις Ηνωμένες Πολιτείες.